Συνέντευξη τύπου για την διάθεση του Πελοποννησιακού Αθλητικού Σταδίου της Πάτρας παραχώρησαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Αθανασόπουλος και ο Σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος. Ο κύριος Αθανασόπουλος εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής επειδή, όπως είπε, ανακοινώθηκε η αξιοποίηση του Πανπελοποννησιακού Σταδίου από το λαό και την νεολαία. Είμαστε στην τελική φάση της διαδικασίας και της ολοκλήρωσής του. Να παραδοθεί ολόκληρο το Πανπελοποννησιακό Στάδιο στο λαό, στην νεολαία, για να χρησιμοποιηθεί για το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, τον αραστεχνικό σωματιακό αθλητισμό και το σχολικό αθλητισμό. Εμείς θέλουμε για άλλη μια φορά σαν Δημοτική Αρχή να διαβεβαιώσουμε και το λαό και την νεολαία μας ότι θα υλοποιήσουμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας στο ακέραιο, ότι και το στάδιο αλλά και οι υπόλοιπες αθλητικές υποδομές, αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στο Δήμο θα είναι στη διάθεση του λαού και της νεολαίας στο μέτρο του δυνατού για τη χρησιμοποίησή τους, για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό που τόσο έχει ανάγκη ο λαός μας και η νεολαία μας στις συγκεκριμένες συνθήκες που περνάμε στη χώρα μας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Δήμαρχος υπεσήμανε την ανάγκη να ενταθεί η διεκδίκηση για την διαμόρφωση χώρων αθλητισμού αλλά και η αύξηση των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. Ενώ ανακοίνωσε και την αξιοποίηση των 25 στρεμμάτων πέριξ του Πανπελοποννησιακού Σταδίου. Επιτέλους, αυτό το οποίο εμείς λέμε μαζικός αθλητισμός, μαζική συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα, να γίνει πραγματικότητα και από ό,τι γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε, ήδη μπήκαν οι βάσεις και προχωρούμε και πιστεύουμε ότι με την συνεργασία με όλο τον πατραϊκό λαό θα φτάσουμε σε ένα σημείο που αυτά τα οποία κάποτε ήσαν επί χάρτου να γίνουν πράξη και να το βλέπουμε ζωντανά. Και το πρώτο βήμα είναι αυτό, που είναι αυτό εδώ πέρα και είναι πολύ θετικό και μέσα στο Πανπελοποννησιακό αλλά και έξω από το Πανπελοποννησιακό. Να πούμε επιπλέον ότι και εκεί 25 στρέμματα τα οποία βρίσκονται αδιαμόρφωτα γύρω από το Πανπελοποννησιακό και εκείνα θα δημιουργηθούν και θα γίνουν και εκείνα ένα μικρό πάρκο στο οποίο θα μπορεί να υπάρχει κίνηση εντός και εκτός του Πανπελοποννησιακού και να είναι ένας χώρος μαζί με άλλους χώρους που προετοιμάζουμε να αναψυχής, αθλητισμού, να περπατάμε και φυσικά μέσα από αυτή την προσπάθεια βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, καταλαβαίνουμε και τη δύναμή μας για να αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες της ζωής. Ο Δήμαρχος έκανε γνωστό ότι ο χώρος της ημερήσιας κατασκήνωσης στην πλάση της Αγιάς ετοιμάζεται και θα μπορέσει από τις 15 του μήνα να υποδεχθεί τα παιδιά 9 έως 14 ετών. Στις τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρθηκε ο Σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος. Συγκεκριμένα μίλησε για το πόσοι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν την κάρτα εισόδου που θα τους ανοίξει την πόρτα του Πανπελοποννησιακού. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα μπορεί να πηγαίνει στο face control του Πανπελοποννησιακού Σταδίου. Από εκεί θα παραλαμβάνει, και αυτό μπορεί να γίνεται από αύριο, είμαστε έτοιμοι δηλαδή πάνω σε αυτά, θα παραλαμβάνει μία αίτηση, την οποία θα πρέπει να υποβάλει προς την Δημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού που έχει τη χρήση την ευθύνη της χρήσης του Πανπελοποννησιακού Σταδίου. Στην αίτηση θα είναι ενσωματωμένη και μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει ενημερωθεί εγγράφος για τους όρους χρήσης των εγκαταστάσεων και τους αποδέχεται και επίσης θα υποβάλει κάποια δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων θα είναι φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του, θα είναι ιατρική βεβαίωση με αναλυτικό και πλήρες δελτίο συμπληρωμένο, το οποίο θα μπορούμε να σας το δείξουμε, το έχουμε έτοιμο. Και μέσα σε μία εβδομάδα από την ημέρα που θα κάνει την αίτηση, από το ίδιο σημείο, δηλαδή από το face control του Πανπελοποννησιακού Σταδίου, θα μπορεί να παραλαμβάνει την κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Πανπελοποννησιακό Στάδιο. Οι χώροι οι οποίοι θα διατίθεται αρχικά στους πολίτες θα είναι ο λεωφορείοδρομος, δηλαδή ο χώρος ο στεγασμένος κάτω από τις κερκίδες, κυρίως για ώρες που θα έχει ήλιο, οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την άθληση ή θα είναι
θα βάζουν σε κινδύνους τους αθλούμενους όταν είναι έξω, όταν έχει δηλαδή πολύ ήλιο, όταν έχει πολύ κρύο, βροχή κτλ. Θα είναι το βοηθητικό γήπεδο και το ταρτάν με μία υποσημείωση ότι εκεί θα υπάρχει μια προτεραιότητα, αν είναι ακαδημίες στίβου θα έχουν προτεραιότητα και θα υπάρχει εκεί άνθρωπος ο οποίος θα συντονίζει την όλη διαδικασία. Το βοηθητικό λοιπόν γήπεδο, το γήπεδο μπάσκετ και το γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. Νομίζω δεν είναι, μου έχει άνοιξει. Και βόλεϊ, ναι, και βόλεϊ. Ιδιαίτερη λεπτομέρεια το γεγονός ότι η πρώτη κάρτα εισόδου δόθηκε στον πρώτο δημότη της πόλης, τον Δήμαρχο Πατρέων, τον Κώστα τον Πελετίδη. Θεωρούμε σαν πρώτος πολίτης της Πάτρας, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά και μέσα στην καρδιά μας, σας παραδίδουμε αυτή είναι η κάρτα εισόδου που θα πάρουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μετά από τον έλεγχο και τη διαδικασία που σας ανέφερε ο Τάκης ο Πετρόπουλος. Θα θέλαμε να σας την παραδώσουμε. Γιατρός είσαστε, εξετάσεις έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Δεν το ξανακάνει αυτό, αλλά μάλιστα.